Σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε ίσως τον πιο φορμαρισμένο ΠΑΟΚ της φετινής σεζόν. Ξέραμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα οργανωμένη, έχει ποιοτικούς προσφοριστές, συγκεκριμένο σχέδιο παιχνιδιού. Μπορώ να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα και αμυντικά ήμασταν αυτοί που έπρεπε και πραγματικά δημιουργούσαμε και κάποιες προϋποθέσεις για να πετύχουμε και εμείς κάποιο γκολ και δείχναμε ανταγωνιστική ιδιαίτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο και όσο το παιχνίδι εξελισσόταν, τόσο και από αναγκαστικές αλλαγές που μας αποσυντώνησαν λίγο, όσο και από τις πολλές στατικές φάσεις που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, δεξιά και αριστερά, ειδικά όσο τελειώνει το παιχνίδι, μείναμε κυρίως στο αμυντικό μας μισό και το μόνο που μπορούσαμε να δημιουργήσουμε είναι κάποιες επιθέσεις σε μεταβάσεις. Ασφαλώς ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως είχε μεγαλύτερη κατοχή και είχε και δύο φάσεις πολύ καλές προς το τέλος του παιχνιδιού, κυρίως και μία με το δοκάρι και άλλη μία παίκτης του Τζιντόντα πολύ καλή. Νομίζω είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και αυτό που πιο πολύ θέλω να τονίσω εγώ είναι την ικανοποίηση που έχω για αυτούς τους προσφαριστές. Σίγουρα για όλους και πολύ μεγαλύτερα μπράβο αξίζουν στα παιδιά αυτά, γιατί 4 με 5 παιδιά ήταν κάτω των 23 ετών για ακόμη μια φορά και ανταπεξήλθαν σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ερωτήσεις. Κόουτς, ξέρω ότι είναι πάγια τακτική σας να μην σχολιάζετε τις διαιτησίες. Πρέπει όμως να σας ρωτήσω σε αντιπαραβολή με αυτά που είπε ο κύριος Λουτσέσκου. Ο κύριος Λουτσέσκου είπε αυτό λεξί, τη λέξη «μας γαμίσανε». Συγγνώμη, επαναλάβετε το. Δεν άκουσα τι είπε. Κάποιοι τη λέξη μας γαμίσανε. Το είπε όμως για όλα τα μοτσοκίσματα. Ναι. Εσείς με βάση την εικόνα που έχετε για τη διαιτησία σήμερα, πιστεύετε ότι έγινε αυτό το πράγμα, συμφωνείτε με την άποψη του αντιπάλου προπονητή? Θα μου επιτρέψετε να μείνω καθαρά στο τι έκανε η ομάδα μας και πώς είδα το παιχνίδι τακτικά και να δουλέψουμε περισσότερο. Εγώ σε αυτό το μόνο μπορώ να πω είναι ότι παρόλες τις αντικσότητες σήμερα, τις δυσκολίες, τις καταστάσεις που είδαμε στο γήπεδο με αποχωρήσεις παικτών που είχαμε και με τα νέα παιδιά που χρησιμοποιήσαμε, σταθήκαμε αρκετά καλά και το μόνο που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε ηρεμία, να έχουμε κάποιες επιστροφές παικτών και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τρίποντα. Τα υπόλοιπα τα αφήσω για άλλους. Θα το κάνω πιο ειδικό, αφού δεν θέλετε να το σχολιάσετε αυτό. Για τη φάση του πέναλτι, έχετε άποψη? Όχι, δεν έχω. Δεν έχω άποψη. Άλλη ερώτηση. Δύο πάσης ήταν ανταγωνιστικός και με τις τέσσερις ομάδες κορυφής. Θα μπορούσε να μην χάσει κανέναν περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Αν θέλετε να κάνετε μια σύγκριση, ποια ομάδα σας άσκησε μεγαλύτερη πίεση? Σε βάλει τα πιο δύσκολα να το πούμε έτσι. Εντάξει, δύσκολα ήταν και τα τέσσερα παιχνίδια. Μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα με το πιο πιεστικό ποδόσφαιρο όσον αφορά. Έχει την κατοχή της μπάλας πάρα πολύ, χωρίς όμως να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Γενικά και στα τέσσερα μας είχαμε την ίδια εικόνα περίπου. Απλά με την ΑΕΚ ευτυχήσαμε στις μεταβάσεις μας να σκοράρουμε ή με τον Ολυμπιακό να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό δεν το κατορθώσαμε. Δεν μπορούμε να πούμε ποια ομάδα είναι. Συμμετέχουμε φέτος και έχουμε τη χαρά αυτή σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Για την κορυφή μιλάω τώρα. Και αυτό νομίζω πρέπει να μας χαροποιεί και σαν φιλάθλους του ποδοσφαίρου, όχι μόνο σαν προπονητές. Άλλη ερώτηση. Κοιτάξτε, η προσπάθεια ήταν πολύ καλή, αλλά χρειαζόμαστε και άλλους βαθμούς, χρειαζόμαστε νίκες και πρέπει πολύ γρήγορα το μυαλό μας να στραφεί, ήδη έχει στραφεί στο παιχνίδι με τον Βόλο, να δούμε την καλύτερη δυνατή κατάσταση των ποδοσφαιριστών μας, να δουλέψουμε σωστά όλη τη εβδομάδα για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια νίκη η οποία θα μπορέσει να δώσει αξία έστω και σε αυτούς τους βαθμούς που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Θα περιμένουμε αύριο τη διάγνωση από το ιατρικό επιτελείο για να μπορούμε να ξέρουμε. Άλλωστε, ο Καραχάλιος, νομίζω και με την κάρτα που πήρε, δεν υπολογίζεται για τα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Οπότε έχει το χρόνο να αποθεραπευτεί. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι η έκτη σερή ισοπαλία, 5-0-0. Από εκεί που ο Μάνος στον πρώτο γύρο έφαγε αρκετά γκολ σε όλα τα παιχνίδια,
πλέον δεν τρώει κανένα και με προσθήκες που έγιναν μεταναστευτικές. Θέλω να μου πείτε όμως αν βλέπετε το ανάποδο επιθετικά να έχει γίνει. Γιατί σήμερα ήταν ακίνδυνη σε μεγάλο μέρος η ομάδα, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν, εντάξει δεν θα έλεγα κίνδυνοι, αλλά από κάποιο σημείο και μετά δεν δείχναμε ότι θα απειλήσουμε ιδιαίτερα. Απ' τη μία μας ικανοποιεί αυτό, η βελτίωσή μας στην ανασταλτική μας λειτουργία και αυτό έχει να κάνει με όλη την ομάδα. Ασφαλώς και το ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές ήρθαν να έχουν βοηθήσει και φαίνεται αυτό ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θεωρώ ότι έχουμε χάσει από την επιθετική μας ευστοχία κάτι ή τη λειτουργία μας. Και στο προηγούμενο παιχνίδι και τώρα μπορώ να πω μέχρι το 60 λεπτό προσπαθήσαμε να έχουμε καλή ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και ευκαιρίες. Απλά νομίζω ότι η ισορροπία που έχουμε βάλει στο παιχνίδι μας ίσως λίγο μας αφαιρεί περισσότερες επιθετικές προσπάθειες, όχι σε όλα τα παιχνίδια, γιατί προηγούμενα παιχνίδια εδώ στις ομάδες νομίζω δικαιούμασταν κάτι παραπάνω, αυτή είναι η άποψή μου. Και φυσικά, όταν, επειδή μίλησα για τον πρώτο γύρο, όταν μένεις πίσω στο σκορ, προσπαθείς να επιτεθείς περισσότερο και ίσως εκεί να έρθαν και κάποια γκολ, αλλά η ισορροπία δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Το βλέπαμε και ευτυχώς για μας η διακοπή λειτουργήσε ευεργετικά.